Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή από το Ολυμπιακός News. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού, όχι για το φιλικό που θα πάρει μέρος σήμερα εναντίον της ομάδας του Μίτσελ, του Ομπαμιγιάν και του Νάτσο, πρώην παίκτη της Ρεάλ. Θα μιλήσουμε κυρίως για τα μεταγραφικά. Ποια είναι τα ανοιχτά ζητήματα του Ολυμπιακού, τα ανοιχτά μέτωπα, να το πω καλύτερα, και πάμε να αρχίσουμε. Πρώτα απ' όλα, ο μεγαλύτερος στόχος, ο οποίος είναι ο Ποντένσε, όπως φαίνεται, με υπομονή, μόνο έτσι, περιμένουμε μέχρι να το πάρει απόφαση, να το πάρει απόφαση η πρόεδρη ή ο πρόεδρος της Wolves, ότι ο Ποντένσε θέλει να παίξει μόνο στον Ολυμπιακό, δεν θα πάρει πουθενά αλλού. Άρα και αυτοί, για να βγουν έστω και λίγο κερδισμένοι από τον Ποντένσε, για να κρύβουν να μειώσουν την χασούρα τους, πρέπει να τον δώσουν στον Ολυμπιακό φέτος. Γιατί του χρόνου δεν βρίσκω λόγο να του προσθέσουν τον συνένα, εφόσον απλά θα κάθεται στον πάγκο και δεν θα αγωνίζεται. Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης που μπορούσαμε να έχουμε στον Ολυμπιακό αυτή την περίοδο, σαν απάντηση στον Τέτε και όλα του Παναθηναϊκού, ο Μπεν Γιέντερ. Επίσης, η διατακτική με τον Ποντένσε, όσο περιμένουμε και μέρες περνάνε χωρίς να βρίσκει ομάδα, ο Μπεν Γιέντερ είναι υπέρ μας. Αφού ο παίχτης αυτός, εκτός από ότι είναι superstar, όσο δεν βρίσκει ομάδα, αναγκαστικά πέφτει και το κασέ του. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην συζητά για ελληνικό πρωτάθλημα και Ολυμπιακό, αλλά άμα περάσουν οι μέρες και φτάσουμε 15 Αυγούστου και δεν έχει. Για παράδειγμα, λέω το 15 Αυγούστου, και δεν έχει πάει σε κάποια ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστικά θα ρίξει αρκετά πιο κάτω τις επιθυμίες του και τα χρήματα που θέλει να παίρνει, αλλά και το επίπεδο που θέλει να αγωνίζεται. Και δεν θα τον χαλάει καθόλου να έρθει στον πρωταθλητή του Conference League, τον Ολυμπιακό. Για να πάρει και αυτός και κάποιους τίτλους, εφόσον είναι ένας παίκτης που δεν τον λες ότι έχει πάρει και πολλά. Ένα Nations League έχει πάρει. Νομίζω ούτε με τη Μονακό ούτε με τη Σεβίλη έχει καταφέρει να σηκώσει κάτι. Οπότε και αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο κίνητρο, όπως ας πούμε ήταν για τον Βαλμπενά που είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Που αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν έχει σηκώσει ποτέ ξανά πρωτάθλημα. Ούτε με τη Φενέρ, ούτε με τη Μασέικ, θα σας πω τώρα. Ναι, έχει σηκώσει κύπελα. Α, έχει πάρει μία φορά πρωτάθλημα με την Μασέικ. Το 2009 όμως. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπομονή. Δεν ήταν να πούμε κάτι τρομερό σήμερα. Θα δούμε πώς θα παίξουν και οι παίκτες εναντίον στο φιλικό σήμερα. Για μένα είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Οι στοιχηματικές έχουν κάνει λάθος, πιστεύω, με το 1.36, είναι επικίνδυνη πολύ η αντίπαλη ομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε Στάμενιτς, Στάμενιτς δεν θα δούμε σίγουρα. Θα δούμε Πυρόλα όμως, ίσως και LKB. Πυρόλα σίγουρα, Στάμενιτς σίγουρα όχι, θα τον δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι αύριο υπάρχει και φιλικό με την Ρώμα και εκεί ένα πολύ δύσκολο τεστ, το πιο δύσκολο που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπομονή. Ο παίκτης που απλά δεν περιμένουμε πλέον είναι ο Βέλντε, που περιμένουμε απλά να το δεχτεί και η Λεχ Πόζναν. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και η Λεχ Πόζναν, όπως φαίνεται, θα το δεχτεί με μια προσφορά των 4 εκατομμυρίων. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα σχόλιο από κάτω, να μπείτε και εσείς δική σας άποψη και ένα subscribe για να μπείτε στην παρέα μας. Καλή συνέχεια.